Πάμε να καθίσουμε, να υποδεχθούμε τον Σεραφείμ Κοτρότσο που είναι εδώ κοντά μας. Γεια σου, Σεραφείμ. Να δούμε λίγο. Καλημέρα, καλημέρα. Την πολιτική επικαιρότητα. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε μαζί την ανταπόκριση του Γιώργου Παπακοσταντίνου, ο οποίος τα έχει δει όλα από πολύ κοντά, από την Ουάσιγκτον, και μετά να τα συζητήσουμε, να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα λοιπόν από την Ουάσιγκτον. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν τα είπαν για πέμπτη φορά μέσα σε 12 μήνες για περισσότερο από 41 λεπτά, παρότι η αρχική προδιαγραφή ήθελε αυτή τη συνάντηση να είναι σύντομη. Οι δύο ηγέτες φαίνεται ότι επέκτηναν τον χρόνο της συζήτησής τους κατά πολύ. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτήν τη συνάντηση, το ζήτημα του Κυπριακού δεν ήταν απλώς ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο, μιας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε αυτό το βήμα ανεκμετάλλευτο για να θέσει ευθέως στον Ταγίπ Ερντογάν την ανάγκη να επιληθεί το ζήτημα του Κυπριακού, και μάλιστα με την χαρακτηριστική αποστροφή «Νίκο και τώρα», ότι δεν μπορεί 50 χρόνια μετά την τραγωδία της εισβολής του Ατήλα στη μαρτυρική Μεγαλόνησο η Κύπρος, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παραμένει διαιρεμένη. Από εκεί και πέρα, βέβαια, οι δύο ηγέτες επέκτηναν τη συζήτησή τους και σε άλλα ζητήματα. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε από την πλευρά του την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ελληνοτουρκική συνεργασία για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, αλλά από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι το ζήτημα του Κυπριακού μονοπόλησε κατά ένα μεγάλο μέρος αυτήν τη συζήτηση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι πληροφορίες του Action 24, κάτι που μεταδόθηκε και εγκαίρως από το σταθμό μας, θέλουν τους δύο επικεφαλείς της ελληνικής δηλαδή και της τουρκικής διπλωματίας, τους κύριους Γιώργο Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν, να παραμένουν στο χώρο προκειμένου να διαμορφώσουν το πρόγραμμα τόσο της επερχόμενης συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, όσο επίσης και τα επόμενα βήματα σε αυτόν τον οδικό χάρτη, σε αυτό το στάδιο οδικού χάρτη της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Από την άλλη, κρατάμε ότι εντός της Συνόδου Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε αναπάντητα αυτά τα πατριωτικά νταϊλίκια, στα οποία βέβαια επιδόθηκε ο Χρίστιαν Μίτσκος, και όμως εκτός των εργασιών, εκτός της Στρογγυλής Τράπεζας, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Σε αυτήν την παρέμβαση λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας από τους πρώτους στη σειρά ηγέτες που μίλησαν, έστειλε σαφές μήνυμα ότι η παραβίαση των διεθνών συμφωνιών και δι' της συμφωνίας των Πρεσπών διακινδυνεύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στα Δυτικά Βαλκάνια. Μάλιστα, φέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις ασφαλείς πληροφορίες του Action 24, να αξιοποίησε μία πάσα από τον Αμερικανό Πρόεδρο που έκανε ειδική μνήμα και αναφορά στη σημασία της συμφωνίας των Πρεσπών, για να επαναλάβει ότι η εφαρμογή της δεν μπορεί να είναι ούτε επιλεκτική ούτε προφανέστατα να καταστρατηγείται με τον τρόπο που καταστρατηγείται, αναφέροντας μάλιστα και μία σειρά από δηλώσεις τόσο του Χρίστιαν Μίτσκος και όσο και της Προέδρου της Βορείου Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα, εντός της ημέρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αμέσως μετά αφού πέσει η αυλαία της Συνόδου Κορυφής, αναμένεται να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα έχει μία συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, με φόντο και την παράδοση της έκθεσης της ειδικής απεσταλμένης του Διεθνούς Οργανισμού για το Κυπριακό, της κυρίας Κουεγιάρ, η οποία έκθεση βέβαια παραδόθηκε χθες και στις δύο πλευρές, τόσο στην ελληνοκυπριακή όσο και στην τουρκοκυπριακή, και μαθαίνουμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, αναμένεται να έχει και συνάντηση με την ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ, με προφανές αντικείμενο την έκθεσή της. Ευχαριστήσουμε τον Γιώργο. Να είναι καλά, Γιώργος. Να είναι καλά. Λοιπόν, έλα, Σεραφείμ. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα δύο διαφορετικά θέματα, τα οποία όμως ως ένα βαθμό συγκλίνουν. Δηλαδή, σε σχέση με τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ναι, είναι μια θετική συνάντηση σε αυτή την αλληλουχία των συναντήσεων τον τελευταίο ένα χρόνο, που εδραιώνουν, ενισχύουν αυτή τη στρατηγική για τα ήρεμα νερά που επιθυμούν σε αυτή τη φάση και οι δύο χώρες. Όμως, το γεγονός, το πραγματικό crash test κατ' εμέ, Νίκο και Ντόρα, είναι 20 Ιουλίου. Έλα.
Λοιπόν, διότι εδώ τι γίνεται τώρα. Δεν μπορεί να υπάρξει ελληνοτουρκική προσέγγιση ουσιαστική, πέρα από όλα αυτά τις καλές προθέσεις, τις φιλοφρονήσεις, τις βίζες για τους Τούρκους στα νησιά κτλ. Εάν ο Ταγί Περντογάν συνεχίσει, ουσιαστικά τι κάνει, μεταφέρει τον τουρκικό αναθεωρητισμό από το Αιγαίο, έχει κάνει μια παύση στο Αιγαίο επιχειρησιακού τύπου, όχι σε επίπεδο προκλητικής ρητορικής, εκεί το συνεχίζει, αλλά επιχειρησιακά έχει κάνει μια παύση και μεταφέρει τον τουρκικό αναθεωρητισμό στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Λέει δηλαδή, εγώ διχοτόμηση, δύο κράτη, δεν δέχομαι καμία άλλη λύση για το Κυπριακό. Και όχι μόνο λέει αυτό το πράγμα, έρχεται και ζητά μέσα από την Διεθνή Ομοσπονδία τουρκόφωνων κρατών, ουσιαστικά την περαιτέρω διεθνή αναγνώριση των κατεχομένων, τα οποία αποκαλεί δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Εκεί δεν σας κρύβω ότι εγώ θα ήθελα μία αυστηρότερη θέση από την ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς, γιατί δικαίως φωνάζουμε και πρέπει να παρεμβαίνουμε, γιατί ο κύριος Μίτσκοσκι, ο εθνικιστής νέος πρωθυπουργός, ναι, γι' αυτό τα συνδέω, λοιπόν, καταστρατηγεί τη Συμφωνία των Πρεσπών και παραποιεί το όνομα της χώρας του, το συνταγματικά κατοχυρωμένο Βόρεια Μακεδονία, και το κάνει Μακεδονία σκέτο. Ναι. Αλλά την ίδια στιγμή και ο Ερντογάν, το ψευδοκράτος, τα κατεχόμενα στην Κύπρο, τα αποκαλεί δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Mm-hmm. Θα ήθελα λοιπόν ένα κλικ αυστηρότερους τόνους από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Τώρα πάμε στο θέμα των Σκοπίων, γιατί είχαμε μια πρόκληση, θα λέγαμε, στο 100% χθες από τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό, από τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας. Έκανε αναφορά σε μακεδονικό λαό, σε μακεδονικό κράτος, σε μακεδονική γλώσσα, σε μακεδονική χώρα. Τα βάλε όλα. Όλα ήταν Μακεδονία χθες. Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνότητα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, διασταλτικά, αλλά με σχετική ευκολία, έχει τη δυνατότητα να το κάνει εκ της συμφωνίας. Ναι. Αυτό που δεν έχει την δυνατότητα να κάνει είναι να αλλάζει το όνομα της χώρας του. Επαναλαμβάνω, είναι κατοχυρωμένο με αλλαγή του συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας. Άρα λειτουργεί και αντισυνταγματικά, αλλά δεν τον ενδιαφέρει προφανώς κάτι τέτοιο. Τι έχουμε τώρα εδώ. Εδώ έχουμε μία καταστρατήγηση της συμφωνίας. Ο Μίσκος και έκανε το εξής θεωρητικό έξυπνο, κατά τη γνώμη μου εξυπνακίστικο. Στο εσωτερικό της Συνόδου του ΝΑΤΟ μίλησε πολύ φιλικά για οικονομική συνεργασία στα Βαλκάνια, αποκάλεσε τη χώρα του Βόρεια Μακεδονία. Και βγαίνει έξω στις δηλώσεις, στις επίσημες δηλώσεις που βλέπουμε τώρα, και μέσα σε δύο παραγράφους αποκαλεί τρεις φορές τη χώρα του Μακεδονία. Λοιπόν, εδώ δικαίως και σωστά ο Μητσοτάκης ξέρει τι κάνει. Βεβαίως, ναι. Ισορροπεί πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή. Δικαίως ο Μητσοτάκης έβαλε το ζήτημα, παίρνοντας και την πάσα από τον Τζο Μπάιντεν. Όμως δεν αρκεί αυτό. Δύο πράγματα. Ναι. Όχι, προφανώς. Αυτό δεν γίνεται, αν και υπάρχει διαδικασία το άρθρο 19. Αλλά τα είχε πει αυτά τα πράγματα. Ναι. Μην τελειώμαστε στην ομιλία του στη Βουλή, την ημέρα που ψηφιζόταν η συμφωνία αυτή. Λέει ότι αν θα έρθουν οι άλλοι, αυτό που υπογράφουμε σήμερα δεν θα το τηρήσουν. Ναι. Δεν το τηρούν. Λοιπόν, εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που προφανώς δεν έχουμε το χρόνο να την κάνουμε, γιατί θα έπρεπε ενδεχομένως να έχουμε κάνει και εμείς μέχρι τώρα. Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή, εδώ που έχουμε φτάσει και με έναν πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος σκοπίμως καταστρατηγεί τη Συμφωνία των Πρεσπών, υπάρχουν δύο πεδία. Το ένα πεδίο έχει να κάνει με το ΝΑΤΟ. Καλώς μπήκατε, κύριε Μίτσκοσκι, στο ΝΑΤΟ, αλλά οφείλετε την παρουσία σας στο ΝΑΤΟ στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Εκεί χρειάζεται πιο ενεργή, πιο πιεστική διπλωματία από την ελληνική κυβέρνηση, κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ο ισχυρός, ο μεγάλος παράγοντας σε επίπεδο ΝΑΤΟ, αλλά και με τον κύριο Στόλτεμπεργκ και αύριο με τον κύριο Ρούτε που θα τον αντικαταστήσει. Μάλιστα. Και το δεύτερο είναι απόλυτη ενεργοποίηση των άρθρων 1 και 2 της Συμφωνίας των Πρεσπών για την παρεμπόδιση, βέτο δηλαδή,
της ευρωπαϊκής προοπτικής της Βόρειας Μακεδονίας, άρα και μη δυνατότητα αξιοποίησης περαιτέρω κονδυλίων στο πλαίσιο των ενταξιακών κεφαλαίων, μέχρι ότου συμμορφωθεί η νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας. Θα το κάνουμε εμείς, θα το κάνει η Βουλγαρία, θα το δεις. Λοιπόν, όχι, εμείς πρέπει να το κάνουμε, Νίκο. Από εμάς πρέπει να το ακούσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν, γιατί εμείς έχουμε το ένομο συμφέρον. Η Βουλγαρία έχει και άλλα συμφέροντα. Λοιπόν, πρέπει να πιέσουμε. Πάμε να δούμε λίγο, γιατί σήμερα είναι μια μέρα διαφορετική. 5 με 8, τι δεν ξέρω τι έχεις, έχεις κάποιο ραντεβού 5 με 8 το απόγευμα. Εκπομπή έχει. Θα είσαι στις 8 έχει. Από ναι. 5, μήπως είσαι στη λίστα. Σε ποια λίστα. Έχεις καταφέρει. Για το γραφείο. Να εξασφαλίσεις ραντεβού με τον κύριο Κασελάκη. Δεν θα ήθελες να πάω να σε δω. Όχι. Και δεν θα το επιδίωκα άλλωστε. Δεν είναι δουλειά. Δημοσιογραφικά και μόνο δεν θα ήθελες. Εάν θέλει κανείς δημοσιογράφος να δει τον έναν πρόεδρο κόμματος, ζητάει ραντεβού και τον βλέπει. Άρα δεν έχει ζητήσει. Δεν πάει στο γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών. Πάνω από 500 άτομα έχουν κλείσει ραντεβού. Θα προλάβει να τους δει μέσα σε 3 ώρες. Κάντε το λίγο εικόνα. Είναι 60 λεπτά η ώρα. Περίμενε. 60 λεπτά η ώρα. Εδώ πέρα κοίτα που το δείχνουμε. Θα πρέπει να βλέπει. Μπορεί να μην τους δει ρε παιδιά και τους 500. Περίμενε. Θα πρέπει να βλέπει κάθε 30 δευτερόλεπτα από ένα. Ναι. Φωτογραφία, selfie, γεια σας, φεύγει. Γιατί έχεις την εντύπωση ότι οι περισσότεροι γι' αυτό δεν πάνε για μια φωτογραφία με τον Στέφανο Κασελάκη. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να βάλουν κάποια ζητήματα ενδεχομένως. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω τη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία ενδιαφέρουσα. Θυμάμαι παλιά, την είχε κάνει και ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κ. Βασίλης Λεβέντης, στη Βουλή που έβλεπε πολίτες και ψηφοφόρους. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που λέει αδιαμεσολάβητο ο κ. Κασελάκης. Το αν είναι και ουσιαστικό το αδιαμεσολάβητο είναι μια άλλη κουβέντα. Στο προσκλητήριο πάλι. Στο προσκλητήριο αυτό πάντως, έτσι προς τους που απευθύνεται στους ναι. Συντρόφους, δεν υπάρχει πουθενά το όνομα του κόμματος, Σεραφείμ. Μα γιατί Στέφανος Κασελάκης. Δεν πάνε να μιλήσουν με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Κασελάκη πάνε να μιλήσουν. Είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κόμματος είναι. Ναι. Δηλαδή τι του δικού του ΣΥΡΙΖΑ. Του δικού του ΣΥΡΙΖΑ όμως. Ναι. Εγώ τώρα κάνω μια άλλη εικόνα έτσι για να γελάσουμε λίγο καλοκαιριάτικα. Ναι. Λοιπόν, να πάνε οι 500 και να αρχίσουν να το ρωτάνε. Πρόεδρε, έπαιρνε ο Τσίπρας μαύρα. Πρόεδρε, έχουμε τρόλ. Πρόεδρε, είχαμε τρόλ. Να αρχίσει μια τέτοια συζήτηση, αυτό θα ήταν το πιο ενδιαφέρον νομίζω. Λοιπόν. Πού πήγαν τα 2,5 εκατομμύρια που λένε οι πηγές σου ότι έπαιρνε ο Τσίπρας. Λοιπόν. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε. Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή, καλό είναι αυτό. Σε καμία περίπτωση, εγώ δεν θέλω να το κατηγορήσω. Θα σε δούμε το βράδυ. Αλλά πάμε να δούμε την ουσία σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Αύριο θα τα σχολιάσουμε, γιατί αύριο θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει το απόγευμα. Πάμε στον Νίκο να σε ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.